Στην κανονική λειτουργία επέστρεψαν τα τακτικά ιατρία από την 3η 1 Ιουνίου, ενώ το εμβολιαστικό κέντρο μεταφέρθηκε από τα τακτικά ιατρία στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Ναι, από σήμερα λειτουργούν κανονικά τα τακτικά ιατρία και τα πρωινά και τα απογευματινά. Μεταφέραμε το εμβολιαστικό κέντρο από τα τακτικά ιατρία στο αμφιθέατρο. Έχουμε αναρτήσει πινακίδες ώστε ο κόσμος όταν μπαίνει από το ισόγειο να μπορεί να βρει το αμφιθέατρο που είναι και το καινούργιο εμβολιαστικό κέντρο που έχουμε ανοίξει. Από εκεί και πέρα το βασικό είναι ότι όποιοι θέλουν πια ραντεβού για να κλείσουν για οποιαδήποτε ειδικότητα μπορούν να κλείνουν και πρωινά και απογευματινά. Ειδικότητα δεν είχαμε ραντεβού μέχρι τώρα, δηλαδή δεν λειτουργούσαμε εξωτερικά ιατρία παρά μόνο περιστασιακά, δηλαδή κάποια ιατρία επανεξετάσεων χειρουργικά για κοπή ραμάτων και τέτοια. Δεν ήταν κανονικά ιατρία αυτά που λειτουργούσαμε. Από εδώ και πέρα λειτουργούν κανονικά όμως. Μπορεί να κλείνει ραντεβού ο κόσμος, ανοίξανε κανονικά. Για την επιστροφή στην κανονικότητα του νοσοκομείου Καβάλας μίλησε στο Ράδιο 1 στους 90,5 ο διευθυντής της δεύτερης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας, Ξενοφών Κροκίδης, μιλώντας επίσης για την έλλειψη του προσωπικού που υπάρχει στα τακτικά ιατρία όπου άνοιξαν την 3η 1 Ιουνίου. Είναι μια ενέργεια που είναι προς την σωστή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση ότι περνάμε στην κανονικότητα. Βέβαια εδώ να πω όταν μιλάμε για τακτικά ιατρία, τα ιατρία συνήθως είναι μια συνιστόσα των συντηρητικών, όπως λέω, ειδικότητων. Δηλαδή των παθολόγων, των καρδιολόγων, των ρευματολόγων. Οι χειρουργοί μας, αυτό που κάνουν και αυτοί τα τακτικά ιατρία, λίμωνα και ορθοπαιδική και νευροχειρουργική και όλοι οι ειδικές ειδικότητες. Αλλά το πέρασμα στην κανονικότητα σημαίνει το να ξεκινήσω να χειρουργώ με αυτούς που είναι στη λίστα χειρουργείου. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια έλλειψη ανεσιολόγων στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είναι μια οξία κατάσταση που προήλθε, εμφανίστηκε τους τελευταίους 2-3 μήνες και το οποίο δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά την υποστήριξη των τακτικών χειρουργείων που θέλουν να ξεκινήσουν οι δύο χειρουργικές κλινικές, η νευροχειρουργική, η ορθοπαιδική, όλες οι άλλες χειρουργικές, οι ουρολόγοι μας, οι οτορυνολαρυγολόγοι και άλλες χειρουργικές ειδικότητες. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας οι ασθενείς μειώνονται και ο αριθμός των ασθενών είναι λιγότερος από αυτόν που αντικρίζαμε το προηγούμενο διάστημα. Με την μείωση αυτή των ασθενών ενδέχεται να κλείσει και η δεύτερη κλινική COVID. Είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Ουσιαστικά είμαστε σε έντονη αποκλιμάκωση πια. Σιγά σιγά θα κλείσουμε και τη δεύτερη κλινική COVID, θα μείνουμε με μία δηλαδή. Οι ασθενείς ήδη λιγόστεψαν σημαντικά. Πόσο είναι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 20. Κάτω από 20. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσοι θα βγουν σήμερα. Με τις πληροφορίες που έχω θα μείνουμε συνολικά με 15-16 ασθενείς σήμερα το μεσημέρι, νοσηλευόμενους. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια αποσυμπίεση η οποία διαπιστώνεται τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό. Αυτό βέβαια αντικατοπτρίζεται σε σκληρά σημεία που είναι τα κρούσματα, που είναι οι νοσηλευόμενοι, που είναι οι διασωληνωμένοι. Είναι όλα τα νούμερα, όλα αυτά βαίνουν μειούμενα. Άρα είναι κάτι το οποίο μας το παρακολουθούμε με ευχαρίστηση. Βέβαια εδώ χρειάζεται να αφήσουμε να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι ο ιός παραμένει επικίνδυνος. Παρά τα δείγματα μείωσης στις διασωληνώσεις και τους θανάτους που μόλις τώρα ανέφερα. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε και το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης τα οποία λαμβάνουμε εδώ και 17 περίπου μήνες. Την ίδια ώρα οι πολίτες της Καβάλας εμβολιάζονται χωρίς να ακυρώνουν πλέον τα ραντεβού τους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα θετικό δείγμα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Πηγαίνει πολύ καλά, εμβολιάζεται πολλοί κόσμος, δεν έχουμε κενά στα ραντεβού, έρχονται όλοι αυτοί που έχουν δηλώσει. Αυτό είναι ευχάριστο. Μακάρι να πάμε έτσι. Υπάρχουν προβλήματα με το εμβόλιο της AstraZeneca, ακυρώνονται ραντεβού ή πλέον δεν υπάρχουν? Όχι, πλέον δεν έχουμε προβλήματα ούτε με της AstraZeneca, ούτε με της Johnson. Ο κόσμος που έχει κλείσει ραντεβού έρχεται και τα κάνει κανονικά. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα νούμερα και πίσω από τα νούμερα και πάλι. Σας λέω, είναι νούμερα, αλλά πίσω από τα νούμερα κρύβονται ιστορίες. Και πίσω από τα νούμερα αυτά ξεπεράσαμε τις 50.000 στην υπηρετική Καβάλα. Δηλαδή,
τα δύο εμβολιαστικά κέντρα του νοσοκομείου και του κέντρου υγείας Καβάλας. Και τα δύο, το κέντρο υγείας Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης, γιατί η Θάσος έχει ξεχωριστή καταγραφή στο ΝΕΟΔΗ, τα νούμερα πάνω από 50.000 και η Θάσος πάνω από 10.000 είναι αρκετά ικανοποιητικά.